Αλήθεια, το δολοφόνε, βρωμιάρι. Ο 48χρονος Νορβηγός έχει μόλις απολογηθεί στην ανακρίτρια Χανίων για την άγρια δολοφονία της 54χρονης την περασμένη εβδομάδα στα Μέσκλα και οδηγείται στο κατάστημα κράτησης της Αγιάς. Ο αδελφός του πρώην σύζυγου της άτυχης γυναίκας ξεσπά εναντίον του. Έτσι θα σε φάνε στη φυλακή μέσα, όπως τη σκότωσες, έτσι θα σε σκοτώσουν εκεί μέσα. Εκεί θα είναι το τέλος. Αλήτη. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέο τον 48χρονο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία. Ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του, ενώ όσα υποστήριξε προκαλούν σοκ. Απολογούμενος στην ανακρίτρια Χανίων, ο 48χρονος Νορβηγός υποστήριξε ότι το μοιραίο βράδυ, τόσο ο ίδιος όσο και οι 54χρονοι, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ παραδέχτηκε ότι νωρίτερα είχαν καυγαδίσει. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεν θυμάμαι. Είχαμε πιει. Ξύπνησα και είδα τη σύντροφό μου νεκρή μέσα στα αίματα. Μετά το αρχικό σοκ και αφού ο 48χρονος είχε κοιμηθεί στο σπίτι που μέσα κοίτονταν νεκρή η σύντροφός του, πήρε το αυτοκίνητο του θύματος και διέφυγε. Έφτασε μέχρι το Ρέθυμνο και από εκεί συνέχισε μέχρι το Ηράκλειο όπου και συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Ο Νορβηγός που φέρεται να κατάφερε 14 μαχαιριές στο λαιμό και στο πρόσωπο της 54χρονης οδηγώντας της στο θάνατο, εμφανίστηκε και σήμερα ψύχρεμος και απαθής. Έξω από την εισαγγελία πρωτοδικών Χανίων, όση ώρα απολογείται, ο 48χρονος περίμενε ο πρώην κουνιάδος του θύματος, χωρίς να μπορέσει τελικά να συγκρατήσει την οργή του. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι άνθρωπος, είναι δολοφόνος, άφησε δύο παιδιά πίσω συγχωρεμένοι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, μα πλήρη. Από εκεί και πέρα, αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει, να ξέρει όπως τη σκότωσε, όπως τη σκότωσε, έτσι θα τον σκοτώσουν μέσα στη φυλακή. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στην ανακρίτρια Χανίων, ο δράστης της τυγερής δολοφονίας ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.